Μηνύματα με αποδέχτες στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλαν οι Med5, δηλαδή οι χώρες της Μεσογείου που δέχονται το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστευτικό ροζ στην Ένωση. Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Μάλτα προχώρησαν σε κοινή δήλωση μετά το τέλος της υπουργικής συνάντησής τους στη Μάλαγα, που διεξήχθη χθες και προχθές. Για να είναι αποτελεσματική η πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς, αντιμετωπίζοντας αναλογικά όλες τις μεταναστευτικές οδούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν έργα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών και θεσμικών ικανοτήτων τόσο των κρατών μελών, όσο και των χωρών καταγωγής και διέλευσης για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της εμπορίας προσώπων. Τονίζοντας ότι οι διαδικασίες της Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα ζητήματα της μετανάστευσης και πρέπει να καθοριστεί ένας χάρτης για την πορεία των σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους 5 ηγέτες να στρέφουν την προσοχή τους στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Οκτωβρίου. We very much regret the fact that, despite the introduction of decisive measures taken on a national level, Cyprus continues to receive high numbers of irregular arrivals, mainly from Turkey, and via the occupied areas and the Green Line, as a result of migrant instrumentalization. Only until the beginning of September 2021, Cyprus received more than 8,000 first-time applications. Με τον Νίκο Νουρή, κατά τη δήλωσή του, να αναφέρει τα ζητήματα που θα θέσουν οι 5 χώρες ενώπιον της Επιτροπής. Ο Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να αναφέρει τα λογοθέματα και στην αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο Ήλβα Γιόχανσον, που θα βρίσκεται στο νησί μας την ερχόμενη εβδομάδα. Border management in order to limit further deterioration of illegal migration. Secondly, bilateral agreements between the EU and key third countries with a view to create robust cooperation in the area of returns. And thirdly, the EU needs to promote return to safe third countries, preferably on a commonly agreed list. Με τις 5 χώρες στην κοινή τους δήλωση να τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει προσιλωμένη στη στήριξη των χωρών υποδοχής στην περιοχή τους. Πέραν των 600 εκατομμυρίων έλαβε η Κύπρος από το Ευρωπαϊκό